Έδαφος κερδίζει στην ΕΔΕΚ το ενδεχόμενο συμπόρευση στις προεδρικές εκλογές με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Αυτό διαφάνηκε στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, αλλά και στο κλίμα που επικράτησε στο πρωινό τετατέ του υποψηφία την Προεδρία της Δημοκρατίας με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο. Ενδεικτική δήλωση Μαρίνου Σιζόπουλου, ο οποίος έκανε λόγο για σημαντική και πολύ επικοδομητική συζήτηση και πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις. Όλα τα προβλήματα μπορούν να υπερπίδηθουν. Σε μια συνεργασία δεν σημαίνει, όπως το έχουμε πάρα πολλές φορές, εκβιαστικά το ένα μέρος να επιβάλλει τις απόψεις στο άλλο μέρος. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος χθες βράδυ μίλησε σε ανοιχτή συγκέντρωση φίλων και υποστηριχτών του στη Λευκοσία, μετά την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, σχολίασε τις εκατέρωθεν προσκλήσεις για τη διεξαγωγή των τηλεμαχιών. Νιώθω ότι υπάρχει πολύ άγχος για τα debate. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Είμαστε υπέρ των debates. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Αντιλαμβάνεστε ότι προέχει ο διάλογος με την κοινωνία, με την κοινωνία των πολιτών. Αυτούς λέμε όλοι ότι επιθυμούμε μέσα από το πρόγραμμά μας να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Πινδάρου. Σήμερα ο κύριος Χριστοδουλίδης επανέλαβε την θέση του πως θα συνεχίσει να κρύβεται. Τον ρώτησα για τα debate και απέρριψε αποδεχόμενος. Η τακτική της άδειας καρέκλας συνεχίζεται από μέρους του. Γίνονται συζητήσεις και δεν εκπροσωπείται, δεν καταθέτει θέσεις. Εμείς επαναλαμβάνουμε και σήμερα, χωρίς άγχος, πως οι εκλογές είναι εξόχως πράξη πολιτική. Να σημειωθεί ότι χθες βράδυ, την ώρα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΕΚ, ο βουλευτής του κινήματος Κωστής Ευσταθίου έδινε το παρόν του σε προεκλογική συγκέντρωση του Γιώργου Κολοκασίδη. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος στην ομιλία του κάλεσε τους πολίτες σε ειρηνική επανάσταση και παρουσίασε 5 σημεία κλειδιά για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Μόνο μια ειρηνική επανάσταση, της σιωπηρής πλειοψηφίας και μόνο με ένα αγωνιζόμενο λαό, ο οποίος είναι έτοιμος να πει «φτάνει πια». Η ακρίβεια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ανδρέα Μαυρογιάννη με την ηγεσία της ΠΕΟ. Ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας στάχθηκε υπέρ του καθορισμού πλαφών στην φορολογία επί της τιμής των καυσίμων για να μειωθούν οι τιμές. Η κυβέρνηση οφείλει να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στα χέρια της, να μειώσει τον ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, να πάρει μέτρα για έλεγχο της εσχροκέρδειας, να μειώσει τις διπλές φορολογίες. Η Γενική Γραμματέας της Συντεχνίας, Σουδρούλα Χαρλάμπους, ανέφερε ότι ο κύριος Μαυρογιάννης κατανοεί τις προτεραιότητες και τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας. Με θέσεις και προτάσεις που ακριβώς οδηγούν στο να έχουμε μια κοινωνία η οποία θα πρέπει να είναι πιο δίκαιη, πιο ισορροπημένη. Η πρωτοβουλία μόχος του για την Κύπρο ανακοίνωσε την υποστήριξή της προς τον Αχιλλέα Δημητριάδη. Ως πραγματικά υποψήφιος, ανεξάρτητος υποψήφιος και με έναν πλήρες πρόγραμμα, αντικατοπτρίζει σε έναν μεγάλο βαθμό τις ιδέες και τις θέσεις του δικού μας κόμματος. Η προσπάθεια αυτή μέσα στον πολιτικό στίβο είναι μια άλλη διάσταση της προσπάθειας μας να εφαρμόσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι στην Κύπρο έχουμε έλλειψη. Στο Δημοκρατικό Συναγερμό έχουν ολοκληρωθεί προετοιμασίες για το αυριανό ιδεολογικό πολιτικό συνέδριο της εργασίας του οποίου θα ανοίξουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάφρετ Βέμπερ και ο πρόεδρος του κόμματος και υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Αβέρο Φνεοφιντού.